Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι ενθουσιασμένη! Άρτη αφιχθέν από την Αθήνα το βιβλίο της αγαπημένης μου φίλης Αρετής Κολάτου. Ένα πορτρέτο για την Περσεφόνη. Η Αρετή Κολάτου είναι μια εξαιρετική δινή φιλόλογος, η οποία επιμελήθηκε κάποια από τα βιβλία μου στο παρελθόν. Η επιμέλεια των βιβλίων μου μας έφερε κοντά γνωριστήκαμε και σχηματίσαμε μια αυθεντική αγαπητική φιλία. Αυτή είναι η αρετή μας. Θέκλα μου αγαπημένη λέει, 30 Σεπτεμβρίου 2024. Η περσεφόνη μου είναι η ψυχή μου, ξέρεις εσύ. Θα χαρώ να μου πεις με ειλικρίνεια τη γνώμη σου για όλα. Σ' αγαπώ, ευχαριστώ για την αγάπη σου την πλούσια και την εκρηκτική έκφρασή της. Αρετή, η αρετή αξίζει με το παραπάνω. Την αγάπη μου, περάσαμε μαζί κάποιες στιγμές στην Αθήνα. Πρόσφατα, πρόσφατα, έχει και ένα χρόνο. Μ, συναντηθήκαμε. Διαβάζω για την αρετή. Η αρετή κολλά του γεννήθηκε στον πυργετό Λαρίσης, όπου έζησε τα παιδικά της χρόνια. Τώρα ζει στην Αθήνα. Είναι κλασική φιλόλογος με πρόσθετες σπουδές στην ιστορία και την αρχαιολογία. Δίδαξε στη μέση εκπαίδευση επί αρκετά χρόνια. Όταν έκλεισε αυτό ο κύκλος, το ενδιαφέρον της στράφηκε σε έναν συγγενή, αλλά και αρκετά διαφορετικό χώρο. Συνεργάστηκε με τις εκδόσεις Πατάκη στη συγγραφή συλλογικών σχολικών βοηθημάτων. Ατομικό της έργο είναι το κριτήρια αξιολόγησης για την τρίτη ηλικίου. Κείμενα της έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο Fractal, τα οποία υπογράφει ως αρετή κολλά του Τζαβέλα, αλλά και με το ψευδόνυμο Άννα Αντωνίου. Ω επιμελήτρια κειμένων έχει συνεργαστεί με τι εκδόσει Ηλέχτρα, Μετέχμιο, Διόπτρα, Καλέντη και Ψυχογιώσου. Διαβάζω από το πιστόφιλο. Έζησα με την Περσεφώνη εκεί λίγο παραπάνω από έναν χρόνο. Είχαν αφήσει πίσω του τα λαθρέα φιλιά, αλλά ξέρνια δεν ήταν. Σχολεί και λάντσα καθημερινά. Εύκολα χάνεται έτσι ο έρωτα. Όμως για αυτούς η φλόγα της αγάπης δεν έσβησε από αυτό. Η Περσεφόνη ήξερε να φερεί τη σκόνη της κάθε μέρας με μικρά αγγίγματα που τον ηρεμούσαν. Θυμάται τώρα τα μεθύσια τα γλυκά του έρωτα, του φεγγαριού τα χάδια, τις μεγάλες ανάσες της αγάπης. Πώς τα κατάφερες και την έχασες. Λες και κουβαλάς το σύνδρομο το ανεκπλήρωτο έρωτα που έχει στιγματίσει τη γενιά της Ρόζας. Αλλού ήταν το πρόβλημα, είπε, με φωνή βουτυγμένη στη θλίψη, καθώ η σκηνή με την κάνει που του σημάδευε, τη σφαίρα που έφυγε, αυτόν που έγειρε και τον αλκίνο που έπεσε, του νου του την οθόνη. Ποιον μπορεί να είναι για τον Αρεστίδη το τίμημα της αυτογνωσίας. Τι θα ελευθερώσει το πνεύμα του από την ενοχή που το βαραίνει. Το βιβλίο «Ένα πορτρέτο για την Περσεφόνη» είναι μια επώδυνη πορεία προς την κάθαρση. Θα το διαβάσω το βιβλίο της Αρετής και θα επανέλθω. Θα επανέλθω με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να πείσω την Αρετή, να βγει στο Zoom και να κάνουμε μια συζήτηση με Αφορμή το βιβλίο του, γιατί είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο η αρετή κολλά του. Έχω την τιμή να είμαι φίλη τη και στο Facebook και καθημερινά διαβάζω τι αναρτήσει τη, οι οποίε βρίθουν σοφίας, τέχνη και γνώσεων. Ο δεύτερος τρόπος, θα σας πω εν καιρό, σκοπεύω να παραστώ στην παρουσίαση του βιβλίου της που θα γίνει στην Αθήνα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αρετή μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς.